Ζερό. Πάμε για το τουμπλέ. Καλό. Ζερό. Πάμε λοιπόν να δούμε το 7 εδώ με τον Γιώργο. Πάμε να δούμε από το λοφίσκο. Ζερό. Θα δούμε τώρα τη μηχανή αριθμός 3 που είναι από εδώ αριστερά. Με το διαφορετικό σκουπί. Για να δούμε λοιπόν. Ζερό. Λοιπόν, για μια πουλα σε στυλ αγώνα. Μπράβο. Πάμε λοιπόν για το ντουμπλέ. Στο report 15 και 11. Εδώ στο σχιστό. Ζερό το πρώτο, καλό το δεύτερο πιάτο. Σκοπευτήριο σχιστού. Σκοπευτής Γιώργος Μπουρατζής. Ηλικία σχεδόν 17 ετών. Μπράβο, καλό το πιάτο. Θα το σημειώσουμε εδώ πέρα. Πάμε λοιπόν να δούμε το... Ζέρο. Συνεχίζουμε την μπούλα. Θα δούμε τη μηχανή 7 που είναι απέναντι εδώ στο πιάτο μας. Ζέρο. Πάμε να δούμε ένα τουμπλέ. 11 και 3. 11 και 3. 11 είναι από απέναντι. Στο βάθος είναι ένα εισερχόμενο το οποίο θα μας βγει ψηλά εδώ στα καλώδια. Και το 3 είναι από αριστερά. Ζέρο. Ζέρο. Τελευταίος βατήρας για αυτή την μπούλα. Ξεκινάμε με τη μηχανή αριθμός 15 που είναι από εδώ δεξιά. Βρισκόμαστε στο σκοπευτήριο σχιστού, στο φιλόξενο χώρο. Ο αθλητής. Καλό το πιάτο. Και θα το σημειώσουμε εδώ. Θα είναι η μηχανή 7. Αριστερά το λοφίσκο. Ζέρο. Πάμε να δούμε μηχανή αριθμός 13. 13 που είναι εδώ σε αυτό το μπλοκ εδώ κάτω. Ζέρο. Λοιπόν, διαχείριση του άγχους στη σκοποβολή είναι το α και το ω. Το α και το ω. Πώς θα διαχειριστείς το άγχος σου. Εδώ θα δούμε ένα κουμπλέο report. 3 και 1. 3 και 1. 3 παριστερά και το 1 είναι μηχανή εδώ μπροστά μας. Πάμε λοιπόν να δούμε το Γιώργο πώς θα ρίξει. Ζερό. 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 Λοιπόν, τελείωσε η πούλα. Και θα πάμε να κάνουμε μετά το πέρας της πούλας και μία. Πώς σου φάνηκε. Κούραση. Υδρώτας, έτσι. Λοιπόν, σημαία ασφαλείας. Μπράβο, εδώ. Ή κάνει να κοιτάει σε ασφαλές σημείο. Βάλ' το μέσα. Πάμε. Θα ρίξει κιόλας. Ωραία, μέσα. Για να γίνει την αποθήκη από κάτω. Είναι άδεια η αποθήκη. Άδεια και η αποθήκη. Ωραία. Και πάμε για ξεκούραση. Σ' άρεσε. Ναι. Να. Ωραία. Καλά, τότε. Λοιπόν, για κάνε μια θέση, Γιώργο. Με τα 25 πιάτα. Ναι.
στα 25 πιάτα λοιπόν, εδώ στην Μπούλα του Compact Sporting. 6 στα 25. Λοιπόν, σήμερα Σάββατο 1η Ιουλίου 2023. Είχαμε μήνα κιόλας. Καλό μήνα σε όλο τον κόσμο, με υγεία και πρώτα απ' όλα ασφάλεια. Σκοπευτήριο σχιστού. Και παίξαμε, αυτή ήταν η δεύτερη πουλα σε στυλ αγώνα. Δηλαδή, μπαίνω και ρίχνω. Χωρίς ζέσταμα, χωρίς τίποτα. Πώς σου φάνηκε αυτή η τεχνική τώρα, αυτό το στυλ? Σε στρεσάρισε, σε πίεσε? Να, με πίεσε πιο πολύ. Σε πίεσε πιο πολύ. Ποια ήταν τα λάθη που έκανες? Λάθος στισήματα, βιασύνες. Mm-hmm. Αυτά κυρίως. Και αυτά πληρώνονται, έτσι. Να. Γι' αυτό και είχαμε και αυτό το αποτέλεσμα. Το χαμηλό σκορ, ενώ ας πούμε όταν έχεις παίξει σε στυλ προπόνησης πολύ πιο χαλαρά. Να. Είναι ασφαλώς πιο πάνω. Βέβαια. Σαφέστατα. Μα ο αγώνας διαχείρισε άγχους πρώτα απ' όλα. Και καλής προετοιμασίας από πριν, εννοείται. Σκοπευτικά. Σ' αρέσει σκόπο πολύ? Να. Την προτείνεις δηλαδή? Την προτείνω σε μεγάλους ανθρώπους και σε μικρούς. Ναι. Κυρίως σε γονείς οι οποίοι έρχονται εδώ πέρα να φέρουν και τα δικά τους παιδιά. Πολύ ωραία. Να το δοκιμάσουν. Και άμα δεν τους αρέσει, εντάξει. Είναι μόνο η δοκιμή. Μόνο η δοκιμή. Αξίζει. Και μπορούν να έρθουν σε επαφή εδώ με το σκοπευτήριο, να κάνουν μια αίτηση μέσω του σκοπευτικού συλλόγου εδώ πέρα, στο σκοπευτήριο σχιστού, στη Σκοπευτική Ομοσπονδία, να πάρουν και μια άδεια 48 ώρων για να έρθουν να γνωρίσουν τα αθλήματα της σκοποβολής, έτσι. Πώς το λένε. Καλό είναι να έχουν δικό τους όπλο, διότι δεν υπάρχουν ιδανικά όπλα εδώ πέρα στο σκοπευτήριο, με εξαίρεση αν θα βγάλει κάποιος δελτίο σκοπευτήριο, αλλά εντάξει, αυτό είναι άλλη δουλειά. Είναι επικίνδυνη η σκοποβολή? Αισθάνεσαι κάποιο κίνδυνο όταν ρίχνεις? Είναι επικίνδυνος ο εθισμός, θα έλεγα. Επικίνδυνο. Ο οποίος μπορεί να έχει. Ο εθισμός, έτσι. Ο εθισμός. Πρώτα απ' όλα, τι κοιτάμε εδώ στο σκοπευτήριο? Πρώτα απ' όλα, ναι, να μην μας κυριεύει το άγχος. Ναι. Να μην θυμώνουμε. Mm. Γιατί άμα είμαστε θυμωμένοι, καλύτερα να φύγουμε, να μην χαλάσουμε περισσότερο την ημέρα μας. Και των άλλων, έτσι. Και των άλλων, και πάνω απ' όλα να το διασκεδάσουμε. Ναι. Και πρώτα απ' όλα, πάνω απ' όλα, δηλαδή το α και το ω που βάζει ένα σκοπευτής, δηλαδή το πρώτο πράγμα που σκεφτώ. Ασφάλεια. Ασφάλεια. Πολύ ωραία. Γιατί δεν προστατεύουμε μόνο εμάς, αλλά και τους γύρω μας στο σκοπευτήριο. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να δείξουμε έτσι και λίγο 2-3 όπλα εδώ πέρα, στον βλοβαστό. Υπάρχουν δίκανα, υπάρχουν και αυτογεμοί. Εδώ μπροστά είναι τα λεγόμενα φόνο πουλ, που φωνάζουμε και καλούμε το πιάτο και το ζητάμε. Εδώ είναι κάποια σχήματα. Εδώ μας δείχνει δηλαδή τις μηχανές που θα ρίξουμε τα πιάτα μας. Εδώ βλέπουμε μονά πιάτα, 6 μηχανή, 8 μηχανή, 4 μηχανή, και εδώ είναι ένας ντουμπλές, 2 λοιπόν πιάτα, τα οποία μπορεί να είναι όρι πόρτ. Δηλαδή τι σημαίνει όρι πόρτ? Καλούμε το πρώτο πιάτο, με το που πυροβολούμε το πρώτο πιάτο βγαίνει και το δεύτερο πιάτο. Μπορεί όμως να είναι και simultaneous, δηλαδή ταυτοχρόνως να βγουν δύο πιάτα. Το φωνοπούλ, το οποίο τώρα είναι απενεργοποιημένο, όταν είναι ενεργοποιημένο ανάβει εδώ το λαμπάκι. Και εδώ είναι μία μηχανή η οποία πετάει τους πύληνους δίσκους, τα πύληνα πιατάκια, και η οποία συνδέεται με μπαταρία. Έτσι. Και μπορεί να πάει πρακτικά όπου θέλουμε. Και έχει πάρα πολλές μηχανές. Έτσι. Εδώ στο σκοπευτήριο σχιστού, υπεύθυνος είναι ο κύριος Μπογιάκης, ο Μίμης. Μπορείτε να τον καλέσετε να σας εξυπηρετήσει. Υπάρχουν δύο στάντ και φιλοξενούν αθλήματα trap, skit και sporting.